Ελλείψεις ακτινικών τομογράφων στα νοσοκομεία και διαχειριστική ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ, καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ, κάνοντας λόγο για κατάρρευση του συστήματος υγείας. Η Ομοσπονδία περιγράφει την ταλαιπωρία ενός παιδιού από την Αχαΐα, το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι και έπρεπε να κάνει άμεση ακτινική τομογραφία. Στα δύο πρώτα νοσοκομεία, Αιγείου και Καραμανδάνιο, στα οποία διοικομίσει το παιδί, ο ακτινικός είναι χαλασμένος. Στον Άγιο Ανδρέα έγινε ακτινική τομογραφία, όμως δεν υπήρχε νευροχειρουργός. Το παιδί με νέα διακομιδή βρέθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διαγνώστηκε η κατάστασή του. Ταλαιπωρία όχι μόνο από την έλλειψη αξιονικών, αλλά και από την έλλειψη συντονισμού, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σημειώνοντας ότι 50 νοσοκομεία στη χώρα δεν έχουν αξιονικό τομογράφο. Επίσης, η Ομοσπονδία καταγγέλει μεγάλες καθυστερήσεις σε δευτερογενείς διακομιδές του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κυρκής, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.